και να πάμε σε μια αξιέπαινη προσπάθεια, σε ένα αξιέπαινο εγχείρημα το οποίο χρειάζεται τη στήριξη όλων μας και δημοσιογραφικά βέβαια. Ένας Έλληνας γιατρός, ο κύριος Στέργιος Αράπογλου, χειρουργός, θα τρέξει 3.000 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου 1,5 μήνα, 50 μέρες, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων των Ναζί. Θα ξεκινήσει από την Ηπειρωτική χώρα και αναμένεται να βρεθεί στην Κρήτη. Και μάλιστα θα σταθεί σε όλα τα μνημεία ολοκαυτωμάτων προκειμένου να αποτίσει ένα φόρο τιμής. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Θέλω να πάμε στον κύριο Αράπογλου, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όπως είπα και στον πρόλογό μου, μια αξιέπαινη προσπάθεια που πρέπει να στηριχθεί. Ήδη έχετε επικοινωνήσει με τον κόσμο μέσα από social media, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανταπόκριση που έχετε γνωρίσει στο κομμάτι του εγχειρήματος στο οποίο θα προχωρήσετε είναι συγκινητική. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πότε ξεκινάτε και ποιος ο στόχος, το χρονοδιάγραμμα, τι λέει? Η κίνηση θα δοθεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, στις 3 Απριλίου σε 10 περίπου ημέρες από τα Μαράσια του νομού Εύρου. Ναι. Και αφού γίνει διάσκηση του συνόλου της Υπηρετικής Ελλάδος, μία απόσταση περίπου 2.350 χιλιόμετρων, με στάση σε 23 μνημεία ολοκαυτωμάτων, στη συνέχεια, Θεού θέλοντος, θα φτάσουμε στην Κρήτη και θα ξεκινήσουμε από το κονιβάρι του νομού Χανίων να διασχίσουμε άλλα 694 χιλιόμετρα για την ακρίβεια, κάνοντας στάση 39 μνημεία της Κρήτης, με τον τερματισμό να προσδιορίζεται στην κάτω ζάκρο του νομού Λαστίου. Να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία βρίσκεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν μία... Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Έχει γίνει πλήρης κατόπτωση της διαδρομής με το αυτοκίνητο. Ναι. Και θα με συνοδεύει ο συνεργάτης μου, ο Γιάννης Κουφός, ο οποίος θα οδηγάει το αυτοκίνητο από πίσω για λόγους προστασίας και φέρει το σχετικό ρουχισμό, τα φάρμακα κλπ. Εγώ να πω βέβαια ότι... θα υπάρχει ένα GPS προκειμένου να βλέπει, ναι, ο καθένας που ακριβώς. Η καταγραφή του εγχειρήματος θα γίνεται συγχρόνως με δύο συσκευές GPS, ναι, και έχω αναρτήσει έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο επικοινωνίας, το LiveTrack 24, όπου θα μπορεί κάποιος να μπαίνει σε ζωντανό χρόνο να βλέπει, να παρακολουθεί την πορεία, αλλά και την καταγραφή των προηγούμενων ημερών, ώστε να διασφαλιστεί και η αξιοπιστία του εγχειρήματος, αλλά και να διασφαλιστεί πρωτογενές υλικό για επεξεργασία στο μέλλον. Ακριβώς. Ο σκοπός τώρα που ρωτήσατε πριν, κύριε Παναγιωτόπουλε, και συγγνώμη που δεν σας απήντησα αμέσως, είναι διπλός. Το πρώτο σκέλος αφορά την πρόταση που θα κάνουμε προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να διδάσκονται βάσει οργανογράμματος οι μαθητές στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ιστορία, αλλά κυρίως τις άγνωστες, γνωστές άγνωστες επιπτώσεις των ολοκαυτωμάτων από τα λήματα των Γερμανών Ναζί του Τρίτου Ράιχ στην πατρίδα μας και γενικά από τις δυνάμεις κατοχής του άξονα μαζί με τη φασιστική Ιταλία και τους Βουλγάρους. Δηλαδή, μέχρι να, πέρα από την εκπαίδευση που θα πρέπει να γίνεται με όλα τα δυνατά μέσα, να κάνουμε οπωσδήποτε και μια εκπαιδευτική εκδρομή στο μνημείο του νομού που κατοικούν. Για παράδειγμα, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει όλα τα σχολεία σε κάποια φάση να πηγαίνουν μια εκδρομή στο μνημείο του Χορτιάτη. Το άλλο σκέλος αφορά την υποστήριξη του αγώνα που κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, όπως προείπατε, για μνήμη, αποζημίωση, δικαιοσύνη και για την ανάδειξη όλων των δεινών που υπέστη η πατρίδα μας από τους Γερμανούς Ναζί, το λοιμό, την πείνα, τη λιλάτηση του πλούτου της πατρίδας μας, την καταστροφή όλων των υποδομών που υπέστη κατά τη χρονική περίοδο 1940-45,
αλλά και να επιμείνουμε στην επιστροφή όλων των κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών της πατρίδας μας και φυσικά και για το κατοχικό δάνειο. Θα ήθελα να πω ότι το Εθνικό Συμβούλιο που προαναφέρατε ιδρύθηκε το 1996 από τον αείμνηστο αγωνιστή τον Μανώλη τον Γλέζο, ο οποίος τότε μαζί με τον Γιώργο τον Σάντα, τον Γιώργο Αλέξανδρο Μαγκάκη, τον Σταμούλη και άλλους άξιους αγωνιστές υπήρξε πρόεδρος τα πρώτα 21 χρόνια και σήμερα πολλοί άξιοι συνεχιστές συνεχίζουν τον αγώνα του. Γι' αυτό και εγώ ανιδιοτελώς θέτω το εγχείρημα και το σκοπό του στη διάθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μάλιστα, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, γιατρέ, αποδέκτης κατά κάποιο τρόπο η νέα γενιά, προκειμένου να δώσετε μία σκυτάλη στο να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και ποτέ να μην ξεχάσουμε αυτή την πανολεθρία που προκλήθηκε μέσα από τα ολοκαυτώματα. Και να μην ξαναζήσουμε, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, παρόμοιες στιγμές, αλλά σε μία παγκόσμια κλίμακα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ουσιαστικά το γερμανικό κράτος δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής έμπρακτη μεταμέλεια για τα εγκλήματα που έχει κάνει στην πατρίδα μας, ούτε έχει κάνει κάποιες κινήσεις για επανόρθωση των εγκλημάτων του Τρίτου Ράιχ. Γι' αυτό το λόγο απαιτούμε και είμαστε ανυποχώρητοι στη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την πατρίδα μας. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να πάνε όλα καλά, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση, θα το επαναλάβω, των χρηστών του διαδικτύου. Επικοινωνείτε καθημερινά. Εκατοντάδες τα μηνύματα τα οποία, γιατρέ, δέχεστε. Για καλή δύναμη και με το καλό να τα ξαναπούμε στο τέλος του εγχειρήματος. Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλο, και θα μου επιτρέψετε μισό λεπτάκι για την αναφορά που κάνατε σε μια πολύ ευαίσθητη χορδή του κοινωνικού μας ιστού στη νεολαία μας και να επισημάνω ότι η νεολαία για την οποία μιλήσατε δέχεται μια ύπουλη επίθεση, συστηματική, μεθοδευμένη, μέσω της διήργησης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα του γερμανικού κράτους, που σκοπό τελικά έχει να δημιουργήσει, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν διαβάσει τα καταστατικά τους, να δημιουργήσει μια κοινή κουλτούρα ιστορίας μεταξύ του θήτη και του θύματος, του κατακτητή και του κατακτημένου. Αυτά είναι πράγματα ασύμβατα, δεν θα περάσουν και είμαστε ανυποχώρητοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.